Λοιπόν, θα ρυθμίσουμε λίγο την κάμερα μας. Α, πάρα πολύ ωραία. Λίγο πίσω, μια χαρά είμαστε. Εδώ, τέλεια. Όλα έτοιμα. Evolution League και στο παρκέ οι μεγάλες μαδυναμίες. Οι Bowlers με την Νίμιδο. Ο Στεφανάκος με τον Πετρόπουλο. Τζάμπορ, Σακελαρίδη, Πετρόπουλο. Την μπάλα στα τους Νίμιδο. Γιοντάκης. Τρία αντίθετη για τις ομάδες. Γιοντάκης, ο οποίος ήταν ο μοιραίος παίκτης. Όχι, είναι αυτός. Απλά πήρε το τελευταίο σκηνικό. Μίσκο και Σαγκελάριου μέσα και Βουλγάρης. Νοτάκης για τρεις. Magic Johnson Crocos, μάλλον. Τι ασίστε βγάλει ο άνθρωπος. Τώρα μπορεί να πάει να κάτσει στον πάγκο. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Έδειξε απλά πως παίζεται τον μπάσκετ. Στα γατάκια του συμπαίκτες του. Το Βούλγαρη, το Σαγκελαρίου. Το Βαρκάρη. Σε όλους αυτούς τους που το παίζουν, ότι είναι καλή. Ο δικηγόρος μας. Μεγάλος δικηγόρος, ο Τζαντάλης γνωστό αυτό. Δεν αστείευομαι, εννοώ. Και μεγάλος σκόρερ θα πω επίσης. Λοιπόν, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανυπέρβλητος, ο ηγέτης των ηγετών, ο Νικόλας ο Πετρόπουλος, το έσταξε. 4, το πρώτο καλάδι για τους Μίβιτες. Βενέτης. Προστάτε εκεί τον Κρόκο. Άντε πέρνα τον Κρόκο τώρα. Πιο εύκολο να περάσεις μέσα από τον αποτύχο παρά να περάσεις τον Κρόκο. Μέτρηση πάρα πολύ ζεστά, 2-6 το σκορ. Νοτάκης. Έχει ανέβει ο Πετρόπουλος για το σκριν. Στο Φανάκος είναι στον πάγκο. Ο Νιοντάκης το έγραψε προς τόσο Σαγκελαρίου. Ο οποίος τον επιβραβεύει. Έτσι, τέτοιο κλίμα θέλουμε. Θα μας το βάζε Σαγκελαρίου στο τέλος. Με μπάζερ. Θα μου ας έλεγα να του κάνεις μετά το χέρι σου έτσι. Άστα αυτά. Λάριου. Καβάλι και αυτό, τρίτο συνεχόμενο καλάθι.
πέρα από την πλάκα που κάνουμε για τον Σακελάριο, είναι παιχταράς. Και αυτός, κατά για τον Βούλγαρη, δεν συζητάμε. Έχουμε πει ότι είναι ένα στους καλύτερους σέντερ του Evolution. Και να γίνει στο παρκέ όποια μονομαχία για να προκύψει, αυτό συνεχίζει αγέροχος, χαμογελαστός. Δεν νιώθει κιόλας, μην νόμιζετε. Δεν αισθάνεται. Πρώτος. Thank you.
έστωρος και δεύτερη. Για τη συμπληρωματική βολή του Κάλλο Σαγκά. Άστοχο. Μαλάρι στον Ανδρεάδη για να δώσουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Θα πάει μέχρι μέσα. Τι όμορφο καλάθι ήταν αυτό. 16 όλα. Πετρόπουλος, όποιος οδύεται στο πάγκο. Άμυνα που δεν έπαιξαν οι μίλητες εδώ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Βάλω το σύνερο.
Ο Τάκης για τρεις. Αυτή φορά θα στοχίσει. Όχι, δεν είναι. Κρίμα. Λοιπόν, τέλος του 10 λεπτού, 16-17, επιστρέφουμε σε λίγο. Τι έβαλε ο Όμπρος, αν είναι διά. Ζορμπάνος από τα 10 και μπάλα στο σίδερο. Ο Γκάνιος θα μαζέψει. Δύο Γκάνιες τώρα στο μπάσκετ. Γκάνιες Χάκες και τον κύριο. Τι κάνει τώρα εδώ. Καλώς ακασταπηλή, θα πάει προς τα μέσα. Θα του πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Βουλγάρης. Μπάλα. Κανείς δεν ξέρει. Μήπως δεν έχει ο Κρόκος στον πάγκο. Απίστευτη φάση. Πάρα πολύ ωραία πράγματα βλέπουμε εδώ στο μέσο του Μενησίου. Προαλάκι θα έρθει 20-21. Καλό Σαγκά, ο οποίος έχει πάρει φωτιά. Είναι ζεστός όσο ποτέ. Στο παλιό έχει περάσει και ο Μπαραμπάς. Έχουμε πει για τον κύριο το προηγούμενο παιδί, ότι είναι χαράς. Όλα τα καλά παιδιά είναι εδώ. Το πλωστάσιο, πλήρες το πλωστάσιο του Στεφανάγκου. Νιωτάκης για τρεις. Όχι. 23-21 παραμένει. Ο Ζορμπάνος θα κερδίσει το φάου. Πετρόπουλος που πάει. Πετρόπουλος που πάει. Φεύγεις. Αλήθεια έλεγες. Φεύγει ο Πετρόπουλος. Απίστευτα πράγματα. Φεύγει ο Πετρόπουλος από το γήπεδο. Απίστευτα πράγματα. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ο Βούλγαρης θα πετύχει το καλάθι. Να ζουμάρουμε. Να ζουμάρουμε. Εδώ χαιρετάει, ναι. Χαιρετάει ο αρχηγός. Είναι καλεσμένος ένα καλά, δεν μπορεί να μείνει άλλο. Ο αρχηγός φεύγει. Έχει μια δεξίωση. Και δίνει και τις τελευταίες οδηγίες, ναι. Μπαίνει στο γήπεδο πια. Απίστευτα πράγματα παρακολουθούμε απόψε. Μπες μέσα, αγόρι μου, μπες μέσα!
Μπάραμπας. Στεφανάκος. Έχουμε βήματα από την εκδόση. Έχει υποχρέωση να φύγει και δεν μπορεί να φύγει. Κοιτάξτε τον. Κοιτάξτε τον εδώ. Οργανώνει ακόμα και το φεδιό του. Τι αρχηγός είσαι εσύ πια. Τον ακούμε εδώ. Βουλγάρης με τον καλό Σακά. Πάλι το καλό. 23-25. Διαφορά στους δύο. Λάγκελ. Καλό Σακάς για τρεις. Τι του έκανε η μπάλα τώρα. Απίστευτα πράγματα. Τον έκλεισε. Βουλγάρης πρέπει να κερδίσει το φάουλ. Προσωπικά, όσο τον θυμάμαι, τουλάχιστον ας πούμε στο τελευταίο παιχνίδι που του περιέγραψα, δεν πρέπει να πήρε μια προσπάθεια. Νιωτάκης θα πάρει το rebound, θα πάρει το foul, θα πετύχει το καλάθι και θα έχει δικαίωμα για μία. 25-28. Άστοχος. Φανάκος. Σε αυτό το γήπεδο για το Μαξί. Βουλγαρίς για το τέταρτο του. Σακελαρίου θα βάλει την μπάλα του Παφιέ. Μπάραμπας. Σακελαρίου. Ανδρεάδης. Βουλγαρίς νόλου. Πάσα πήγε να περάσει. Λίγο ήθελε. Απαντήσει καλά. Βάλε Στεφάνη. Βουλγάρης. Πάσα για τον Στεφανάκο δεν θα περάσει. Και για να δούμε τον Ντάνιελ με τον Ανδρεάδη απέναντί του. Κάνει το φάουλ. Εντάξει, δίνουν και τα χέρια. Ντάνιελ. Οι Μίρμιντος έχουν βάλει δύσκολα στους μπόλερς αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεν θυμίζουν τίποτα από τον καλό τους σε αυτό οι παιδούχοι. Ζορμπάνος. Σαγκελαρίου. Βάζουν την ένταση στην άμυνά τους. Βένετης. Θα γυρίσει.
για να βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι, δεν τα κατάφερε. Τσαλάνης για τρεις, και αυτό. Όχι. Το ριβάτος είναι της υποκτώ. Ο Βουλγαρής. Ο Ντάνιελ δεν κατάφερε να ρίξει την μπάλα σε αντίπαλα πόδια, κατοχή και πάλι για τους μπόλες. Πανάκος θα περάσει στον πάγκο. Πρόκειται στο Μαριέ. Ζορμάνος. Πρόκειται για δύο. Στο πτήσι. Καλός ακαμπούν offside, αλλά αυτό το μπάσκετ δεν έχει σημασία. Θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, 29-31. Διαφορά στους δύο. Βήματα. Μπαρδιέ, Κοσκινά στο ίδιο ετοιμάζεται. Το λάθο, αφινό. Μπαρδιέ θα κάνει στον πάνω το φάουλ. Είναι ξεκάθαρα ότι έχουν ξυπνήσει πλέον. Κάναν την πρώτη τους, κάναν την νίκη την προ-προηγούμενη αγωνιστική. Την προηγούμενη κάσαν το παιχνίδι στον πόντο. Είχαν την κατοχή, την ευκαιρία να πάρουν την αναμέτρηση. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Γαβάρης θα πάρει νέο επιθετικό rebound. Ήπνος του πήρε τα παιδιά για τους μπόλες. Τι έχουν πάθει δεν ξέρω. Είναι ένας τομέας που συνήθως κυριαρχούν. Απέναντί τους απόψε βέβαια έχουν αντίπαλο καλό και ψηλό και δυνατά παιδιά γενικότερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out 33-32, 57 και 67 για το τέλος του χρόνου. Επιστρέψαμε. Άστοχος. Για τρεις θα στοχίσει.
από σκηνά. Νομίζω δεν χρειάζονταν αυτό. Φοβερή άμυνα. Αυτή που βγάλαν οι δύο μπολερς. Τζορμπάνος και Βουλγάρης. Ο δεύτερος είναι στις βολές, θα αρχίσει. Σκορ πρώτου Μιμιντόνς Μπόλερς, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Θα πάρουν το προβάδισμα. Μπάλα μπας. Θα χάσουν και πάλι την μπάλα. Η πρώτη ήττα για τους Bowlers ήταν από μια ομάδα η οποία ήταν από τα χαμηλά στρώματα, η ΣΕΡΚ, και από μια ομάδα που βρίσκεται στα χαμηλά στρώματα μέχρι στιγμής θα έχει βρει σκούρα. Αν λέει κάτι αυτό, Στεφανάκος. Μάλιστα. Ο Μπρόκος όρθιος. Τον Μπρόκο δεν τον πιανείς, ήταν όρθιος. Πού είναι το φούτερ του. Εδώ δεν χρειάζεται βέβαια. Μπάλα μπάς. Σακελαρίου με ταμπλό. Η συνηθισμένη του κίνηση, ενέργεια, ο τρόπος του σουτάρει εκεί που θέλει να κουμπάει πρώτα την πορτοκαλί προς που καταλήξει το καλάθι. Καλά, το κάνει να φαίνεται εύκολο, δεν είναι. Με τις γιατρές, αυτό, όχι. Γαβάρης, με το σακελάριο, τώρα και άμα τον πάει στο φύσικα θα είναι δύσκολο. Σταφανάκος. Μιωτάκης θα μαζέψει. Πάρει το φάλο του Σοφανάκο. Στο σκορ
Έχουμε αλλαγές, Γαβάρη θα πάει στον πάγκο, Ντάνιελ στη θέση του. Καλώς Μαγάς. Απέναντι του στο Βουλγάρι. Γύρισε κατά μέτωπο προς το καλάθι. Ο Βουλγάρις του αλλίωσε την προσπάθεια. Στεφανάκος. Παραλίγο το λάθος, δεν υπάρχει κανένα παραλίγο, γιατί το λάθος θα γίνει. Στον Πάραμπα. Για τρεις, όχι, θα περάσει μπάλα χαμηλά. Κάταλης, Αντρεάδης, Κάταλης για τρεις. Ας το πω. Πάσα πέρασε το Βουλγάρι. Κρίμα που δεν βρήκε τρόπο να τελειώσει, δεν ήταν εύκολο φυσικά. Μετά εξαστοποιεί σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο όμως δεν θα λαθεύσει και θα βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του 37-36. Καλούσε time out. Όχι, δεν το έχει δώσει το time out. Στο σκορ. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. 37-36 στο σκορ. Στο συν 1 είναι η Μιντός. Καλός Άκας. Πάρε το Νοτάκι, θα πάρει το foul. Μέσα, λίγο ήθελε. Έχει πάρει πάνω το ψηλός. Είναι ίσως ο πρώτος σέντερ που βλέπω ο Βούλγαρης αντιμετωπίσει προβλήματα. Αυτό γίνεται γιατί, είναι καταρχήν ψηλότερος του. Γιατί είναι το ίδιο δυνατός και αυτός. Αλλά ο καλός θα κάνει και κάτι άλλο που το έχει φυσικά και ο Βούλγαρης. Ξέρει και μπάσκετ. Καστοχίσει 39-36 διαφορά στους τρεις μάλιστα. Μπαραμπάς. Κάταλης. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Ντάνιελ. Τρεις αστοχίσει. Μπαραμπά. Ανδρεάδης. Αστοχίσει. Δεν θα του κάνει το χάντρι μπάλα. 39-36 παραμένει κατοχή και πάλι για τους Μπόλερς. Τώρα, αν είναι δυνατόν,
έρχεται εδώ, θα τον είχαν στείλει με κεφαλικό. Τον άφησε καλύτερα που έφυγε. Για να μην τα δει. Το 39-36 παραμένει. Ο Σπινάς. Καλό Σάκα. Για τρεις. Θα πάρει το rebound. Θα τελειώσει την φάση. Όχι, θα πάρει το φάουλ όμως. Στεφανάκος ο Μπαρκέ στη θέση του Τσαταλή. Εύστοχος. Ο Δημήτρης οδηγεί σε ασφαλή μονοπάτι για την ομάδα του. 40-36 διαφορά στους 4. Και τώρα στους 5 για πρώτη φορά μάλιστα. Στεφανάκος. Νοτάκης θα κλέψει προς τον δυνάμος. Στεφανάκος και πάλι. Όχι. Θα πάρει το επιθετικό. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα βάζει με τον εαυτό του. Για να δούμε τον Τάντη. Θα έρθω στα μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Με εκπληκτικό τρόπο Νιωτάκης με το σώμα θα το δώσει το φάουλ στο Βουλγαρί. Παρακολουθούμε πολύ ωραία πράγματα. Ξυπνήσαμε πιο τα καλά. Ο Μέγας Κρόκος ετοιμάζεται να μπει. Τι να πρέπει να το κάνει κι αυτός. Έχουν μειώσει τώρα οι μπολές. Πάρα μας. Ανάκος. Άσχοδος. Το σκυνάς. Οδεύουμε προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στου τριών πόντων. Στα μέσα ένα-δύο βήματα. Και αυτός μακριά τον τάλο. Αυτό δεν έχει πάρει και πολλές προστάτες. Είναι η αλήθεια. Έχουν μαζευτεί απόψε καταρχήν πολύ. Θα πάει προς τα μέσα. Ο Γκάδα Βαβάρη, συγγνώμη. 43-39. 11 άτομα των συμβολές. Πίσω, πάνω για τρεις, άστοχος. Τι έχουμε, η μπάλα για τους Brothers. Okay.
τέσσερα. Αυτό ήταν αφιερωμένο στο κουμπάρο του Πετρόπουλου, αυτή η τριποντάρα. Τι τριποντάρα ήταν αυτή από τον καλό Σάκα. Μία σου και μία μου. Σαράντα έξι, σαράντα έξι. Στη 47 το παιχνίδι έχει αποκτήσει πολύ άγρια ομορφιά. Νομίζω ότι οι τελευταίες άμυνες των Bowlers είναι και ο οδηγός για το τι πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν απόψε το παιχνίδι. Παίζουν παθητική άμυνα, τις κοιτάνε και αυτό! Όχι, έβαλε το προηγούμενο. Ήταν αφιερωμένος ο κουμπαράκι του, 25 δευτερόλεπτα. Σπίτι του κι αυτός, όχι. Θα βαλάρει το επιθετικό. Θα βάλει το καλάθι στην εκνοή. 46-49. Βγάζουν περισσότερη ενέργεια οι Bowlers. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα παλέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Μάνος θα πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει. 46-51. Θα πάρεις. Θα πετύχει το καλάθι. 48-51. Πολύ καλή εμφάνιση και από αυτόν. Μπάλα μας. Την μπάλα στη γωνία. Ορμπάνος. Φανάκος. No look, πάσα στο Βουλγαρί. Άστοχος αυτός. Μάλιστα. Δίνουν να έχουν περισσότερη ενέργεια στο φίνις του παιχνιδιού. Και ίσως παίξει και τον πιο καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορεί να έχει στοχεί ο Δημήτρης σε όλο το παιχνίδι από τα 10 μέτρα. Είναι παράφυση αυτό. Ένας θα κάνει αυτά στον κόσμο και δεν είναι εδώ μαζί μας. Είναι στην άλλη πλευρά του Αδριατικού. Για να δούμε τον Βουλγαρί. Τα πετύχει το καλάθι, ο καλός Ακάς. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κουραστεί. Ίσως θα έπρεπε να κάτσει 1-2 λεπτά στον πάγκο. Όχι τώρα. Θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτό, να πάρει κάποιες ανάσες. Δείχνει εξαντλημένος. Θα τους κλέψουν την μπάλα και πάλι. Είναι ξεκάθαρο. Ο Ντάνια θα κάνει στον μπάρα από το φάουλ, ο λίγο σκληρό και τα παιδιά δώσαν τα χέρια. Thank you.
πόδι στον γκάζι και οδηγούν την κούρσα. Από τα τέλη του τούτου μεγαλέκου φάνει αυτό, το επικυρώνουν και στον τέταρτο. Και 17. Αλλά λίγο το λάθος, σαν φιλόδοξη πάσα, επιχείρησε. Καλή άμυνα. Νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα των Μύρμιντονς είναι ότι δεν μπήκε άλλος παίκτης στην εξίσωση. Τρόπος. Στο γελαρίο 3 δευτερόλεπτα. Υπερβολικός αλτρουισμός τώρα εδώ. Βενέδης. Σαν το βάλει, θα το τελειώσει. Νομίζω και το κάνει. 50-63. Νομίζω ότι είναι από τους πρωταγωνιστές, ειδικά στον τρόπο που ανέβασαν την ένταση της στην άμυνα. Δημήτρης. Πόσο μπάσκετ ξέρει ο ψηλός. 53-63. Δεύτερο τρίποντο. Πρώτος. Τελειώσω. Πάει ο Δημήτρης. Ω, αν
είναι δυνατόν! Magic Johnson, Δημήτρης Καλόσακας. Μάλιστα. 55-63. Να θέλουν καλάθι. Βενέτης θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. Για το τέλος, ακολουθεί σπουδαία αναμέτρηση. Σερφ Τσουβάλια. Το πρώτο παιχνίδι Τσουβάλια του κάνει προχωρήσει και με πολλού τομεί. Παρακαλώ. Βάλε ο Ντρόκος και ο Σαλός. Δεύτερη μαγική πασά που πέρασε. Thank you.
Ανάση πόντος. 58-68. Οι Μπόλες θα πάρουν την νίκη, μια δύσκολη νίκη. Τα χρειάστηκαν. Καλός Σάκας, έκανε μεγάλο παιχνίδι. Για να δούμε τον Μπάραμπα. Έβαλε τα χέρια του, κάτω και για τους Μίμιντος, 20 δευτερόλεπτα. Για να δούμε με αυτό το 58-68 θα είναι και το τελικό σκορ, θα είναι εν τέλει. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Κοιτές οι Μπόλερς, συγχαρητήρια και στους δύο, καλό βράδυ σε όλους. Μίμιντος Μπόλερς, 58-68.